Λοιπόν, επιστρέψαμε από το διάλειμμά μας, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε για να κάνουμε έτσι μια κουβέντα. Στο πολιτικό επίπεδο θα πάμε. Θα καλησπερίσω και θα καλωσορίσω στο στούντιο της Βεργίνας Τηλεόρασης τον κύριο Σωτήρη Καπετανόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Καπετανόπουλε. Καλησπέρα. Ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ. Ο κύριος Σωτήρης Καπετανόπουλος ήταν πολλά χρόνια πρόεδρος στο Δημοτικό Σύμβουλο Θεσσαλονίκης, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, πολλά χρόνια από τα ιστορικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη εδώ. Και ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά, συνεπώς η άποψη και η εκτίμησή του, η πολιτική, είναι πολύτιμη για όλους εμάς τους υπόλοιπους που παρακολουθούμε τις εξελίξεις, ακόμα και σε ρεπορταζιακό επίπεδο. Και κύριε Καπετανόπουλο, έλεγα και στην αρχή της εκπομπής ότι είδαμε αυτό το κείμενο, το οποίο συνυπογράψατε μαζί με ακόμη 99 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που κάνετε με αυτό το κείμενο ουσιαστικά μια παρέμβαση στην έτσι, εσωτερική πορεία, σε αυτή την πορεία προς τις εκλογές. Και τα πράγματα τα οποία λέτε είναι και λίγο χοντρά, αν μου επιτρέπετε την έκφραση. Τι ήταν αυτό το οποίο σας έκανε να παρέμβετε με αυτόν τον τρόπο στις εξελίξεις? Καταρχήν, έτσι με χαρά βρίσκομαι Χρήστο Νικολαίδη κοντά. Εν όψη του γεγονότος, ξέρεις ότι τρέφω μια ιδιαίτερη εκτίμηση και στην δημοσιογραφική αλλά και στην υγιεινή παρουσία σου στην ενημέρωση της πόλης, στην αντικειμενική ενημέρωση της πόλης. Αλλά και την όλη πορεία την οποία τη γνωρίζω από μικρό παιδί. Με τιμάει αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Εκείνο που αυτές οι τελευταίες διεργασίες οι εσωκομματικές Νέες Δημοκρατίες φέρανε στο νου κάποιων ανθρώπων που είχαμε κάποιες αγωνίες όταν ήμασταν πολύ νεότεροι, δηλαδή τη δεκαετία του 70 και λίγο μετά. Ξαναζωπηρώθηκε τώρα και σχετίζεται με κάποιες βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν την λειτουργία των κομμάτων. Αυτές οι αρχές μπορούν κάλλιστα να βγουν σε ένα τρίπτυχο. Αξιοκρατία, επιλογή των αξίων δηλαδή, δημοκρατικές διαδικασίες μέσα στη λειτουργία αυτού του οργάνου που το ίδιο το Σύνταγμα θεωρεί ως ένα πυλώνα της δημοκρατίας και λέγεται κόμμα. Και φυσικά μακριά από σχέσεις των κομμάτων, είτε από οικογενειακές δυναμικές ή εν πάση περιπτώσει καταστάσεις ή κατεστημένα, είτε από οικονομικά κατεστημένα. Αυτές τις τρεις αρχές, νέος στα, δεν θα πω κοινά, τις είχα ασπαστεί με μερικούς ακόμη ανθρώπους και είχαμε δημιουργήσει τότε μια πρωτοβουλία και μια κίνηση η οποία πήρε και ένα χαρακτηριστικό όνομα τότε. Αυτό δημιούργησε τώρα, μια ναι, ωραία, ωραία το λέτε, αλλά εδώ τώρα εγώ έχω μια έκφραση που λέει να κόψουν τον εμφάλιο λόρο μεταξύ οικονομικής ολιγαρχίας και πολιτικής εξουσίας που ταλανίζει δεκαετίες στη χώρα. Νομίζω ότι αυτή η έκφραση, που είναι και το πρώτο κομμάτι, είναι λίγο, πώς να το πω, είναι λίγο χοντροκομμένη. Δηλαδή. Δεν είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει. Δηλαδή όταν ο Κώστας ο Καραμαλής ως καινούργιος πρωθυπουργός της χώρας είχε μιλήσει για δαβατζίδες, όταν μετά ο Σαμαράς ως πρωθυπουργός της χώρας μίλησε για συμφέροντα τα οποία ποδηγετούν, δεσμεύουν, καθοδηγούν κτλ. Όταν ο Τσίπρας έρχεται, δεν βάζω το Κύριος μπροστά γιατί ως πρωθυπουργοί πλέον έχουν φύγει από το Κύριος, ναι, και είναι ονόματα θεσμοί. Λοιπόν, βάζει σαν πρωτοσέλιδο, σαν σημαία του αυτή την απελευθέρωση από αυτά τα κέντρα. Και όταν ο πολίτης, δεν θέλω να κάνω την χρήση της λέξης λαός, μου αρέσει περισσότερο να κάνω τη χρήση της λέξης πολίτης, αυτά τα ενστερνίζεται, τα ζητά σαν πεμπτουσία του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Εάν μια ομάδα ανθρώπων που ανήκει στον κεντροδεξιό χώρο τα πει, εκπλήττει. Εάν μια ομάδα ανθρώπων η οποία ανήκει στον αριστερό χώρο, δεν εκπλήττει καθόλου. Γιατί έχει περάσει ότι η ηθική είναι προσόν της αριστεράς. Ναι. Όχι. Η ηθική είναι προσόν που πρέπει να έχουν όλοι οι άνθρωποι ανεξαρτήτως του χώρου μέσα στον οποίο κινούνται. Να βάλουμε και στην παρέα μας και τον κύριο Εφραίμ Κυριζίδη, Δημοτικό Σύμβουλο Θεσσαλονίκης,
Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, ευχαριστώ και κύριε Ζήβη. Καλησπέρα και στο αγαπητό συνάδελφο και πρόεδρο. Α, ναι, είστε και δικηγόροι. Ναι, είστε και δικηγόροι. Αυτοδιοικητικοί πια και εγώ, πατώντας τα βήματα των παλαιότερων και εμπειροτέρων, όπως είναι ο κύριος Καπετανόπουλος. Κύριε Κεριζίδη, και εσείς υπογράψατε αυτό το κείμενο των 100 στελεχών και νομίζω ότι είναι μια παρέμβαση η οποία είναι πολύ ηχηρή. Επειδή, όπως είπε και ο κύριος Καπετανόπουλος πάρα πολύ χαρακτηριστικά, έτσι είναι τα πράγματα. Και άμα είναι έτσι τα πράγματα, πρέπει να τα λέμε και έτσι τα πράγματα. Νομίζω. Σωστά. Ηχηρή, βέβαια, εγώ θα τη χαρακτήριζα αναγκαία, κύριε Νικολαίδη, γιατί έχουμε ήδη προκηρύξει στη Νέα Δημοκρατία τις εσωκομματικές εκλογές για αρχηγό και ακόμα δεν έχουμε μπει στα βασικότερα ζητήματα και αυτή είναι η έκκληση που απευθύνουμε εμείς υπογράφοντες αυτή την επιστολή, ότι υπάρχουν κάποια βασικά ζητήματα. Από τη στιγμή που δεν πήγαμε σε συνέδριο πριν τις εκλογές του Προέδρου, πρέπει να τεθούν κάποια θέματα πάνω στην κουβέντα, τα οποία πιστεύουμε εμείς ότι είναι κέρια και απασχολούν όχι μονάχα εμάς, απασχολούν το σύνολο των φίλων και των μελών της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Κύριε Καπετανόπουλε, θα ήθελα να πω ότι με τον Εφραίμ, με τον συνάδελφό μου και αγαπητό νέο Δημοτικό Σύμβουλο Θεσσαλονίκης, δεν έχουμε καμία απολύτως προηγούμενη συνεννόηση ότι θα υπογράψω ή θα υπογράψεις. Πιστέψτε με ότι πληροφορήθηκα πως είναι ένας από τους παραλήπτες αυτού του κειμένου και εγκρίναντας το κείμενο, το πληροφορήθηκα όταν είδα ποιοι έχουν εγκρίνει το κείμενο. Και να πω και κάτι άλλο, για να φύγει και κάθε σκέψη ότι αυτό που κινήθηκε στα πλαίσια μιας τέτοιας αντίληψης πρόσκειται προς τον τάδε υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας ή προς τον Δίνα. Δεν ξέρω ποιον θα επιλέξει ο παρακαθήμενός μου συνυπογράφων ή δεν ξέρει ποιον θα επιλέξω εγώ, όπως επίσης φρονώ ότι από τους 100 θα υπάρξουν τουλάχιστον 50-60 οι οποίοι να κατευθυνθούν προς άλλες κατευθύνσεις από τους άλλους 50. Έτσι. Τούτο δείχνει ότι η φωνή αυτή είναι μία φωνή ανεξάρτητη από πρόσωπα η οποία εδράζεται και η οποία στοχεύει σε συγκεκριμένα ζητήματα που σχετίζονται με ιδεολογικά θέματα. Εδώ τώρα, και η διαφάνεια, ναι, συγγνώμη, και ο οικονομική ολιγαρχία. Ένα αυτό, αυτό το έχω ξεχωρίσει για να το διαβάσω. Λοιπόν, είναι αυτό, ιδεολογικά αυτό, ζητήματα. Αυτό το κομμάτι το έχω ξεχωρίσει για να το διαβάσω. Να συγκρουστούν με το κατεστημένο τα πάσης φύσεως κέντρα που επηρεάζουν την πολιτική ζωή της χώρας για ίδιον όφελος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εύρυθμη λειτουργία της δημοκρατίας και του κράτους. Είναι ένα κομμάτι το οποίο και εμένα, και αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση, κύριε Καπετανόπουλε. Δηλαδή, δεν είναι αλήθεια. Δεν το έχουμε συνηθίσει αυτό από στελέχη του κόμματός σας. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, όταν αυτό το κείμενο είχα την τιμή το 1977-78, θυμάμαι, έχουν περάσει και χρόνια. Ο Εφραίμ δεν θα πρέπει να ήταν γεννημένος. Όχι, δεν είναι. Λοιπόν, σε ένα συνέδριο να είμαι εισηγητής κάποιων αρχών και θέσεων. Το συνέδριο αυτό είχε γίνει στο Edelweiss της Θεσσαλίας. Λοιπόν, και είχαν υπάρξει τέτοιου είδους τοποθετήσεις. Την άλλη μέρα, θυμάμαι, είχαν βγει τα νέα και είχαν πει σοβαρές τομές στο χώρο της κεντροδεξιάς. Πεφωτισμένη η δεξιά και κάτι τέτοια πράγματα. Και δυστυχώς έχουν περάσει έκτοτε 38 χρόνια και εκείνο το σύνθημα περί κεφαλαίου που δεν πρέπει να αναμειγνύεται με την πολιτική, περί κατεστημένων με τα οποία πρέπει κανείς να συγκρουστεί μέσα σε ένα υγιές περιβάλλον πολιτικό, έτσι, ασυζητητή, και κέντρων που λειτουργούν με ιδιοτέλεια. Πρέπει να συγκρουστεί κανείς. Τότε είχαν ακουστεί και είχαν ακουστεί ωραία και δυστυχώς περάσαν 37-38 χρόνια και ξανακούγονται τώρα και έχουν επικαιρότητα. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερα δυσάρεστο σύμπτωμα της ελληνικής πολιτικής ζωής. Θα χαιρόμουν ιδιαίτερα εκείνες οι κουβέντες να αποτελούν σημείο αναφοράς υπομορφήν αναδρομή στην ιστορία και όχι υπό τη μορφή της επίκαιρης πάντοτε προσπάθειας και προσέγγισης των πολιτικών πραγμάτων της χώρας μας. Τώρα, κύριε Καπετανόπουλε, όμως εγώ δεν μπορώ να κρατηθώ και θα σας ρωτήσω ευθέως, επειδή έχουμε διαπιστώσει ότι τα τελευταία χρόνια έχετε πάρει κάποιες αποστάσεις από τα νεοδημοκρατικά.
Εάν η συμμετοχή σας στην συνυπογραφή ενός τέτοιου κειμένου σημαίνει ότι επανενεργοποιήσετε κατά κάποιο τρόπο. Όχι, ούτε αποστάσεις πήρα, ούτε επαναδραστηριοποιούμε. Κοιτάξτε, είχα πει και κάποτε, κύριε Νικολαίδη, αγαπητέ Χρήστο, το εξής, ότι κανείς, όταν δεν είναι, έχει τάξει τον εαυτό του στην επαγγελματική πολιτική, αλλά θέλει να προσφέρει στα κοινά, θέλει να αναμειχθεί και να προσφέρει σύμφωνα με τις δυνατότητες του, έχει και μία υποχρέωση απέναντι στον εαυτό του, απέναντι στην οικογένειά του, απέναντι σε αυτό το οποίο είναι ο βιοπορισμός του. Λοιπόν, και ταυτόχρονα, απέναντι στην ανάγκη να βελτιώσει τον εαυτό του. Εγώ έκανα 24 χρόνια στα κοινά, 24 χρόνια στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Κάποια πράγματα θέλανε, δεν έχω μιλήσει έκτοτε, δεν θα μιλήσω και σήμερα, να μην συνεχίσω. Το ζήτημα είναι ποιο. Έπρεπε αυτόν το διάστημα των 5 ετών να το εκμεταλλευτώ ως μια αγρανάπαυση πολιτική, χωρίς όμως να έχει επέλθει ο χρόνος της επανακαλλιέργειας. Το λέω αυτό. Βεβαίως όμως υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει πάντοτε ζωντανό το ενδιαφέρον για το τι συμβαίνει στη χώρα και υπάρχει πάντοτε ζωντανή η προσπάθεια και η πρωτοβουλία ώστε μερικά πράγματα να ακούγονται και να λέγονται. Και χαίρομαι ιδιαίτερα όταν για τέτοια αντίληψη έχει περάσει σε νέους ανθρώπους όπως είναι ο κ. Χιζηδίδης, λοιπόν ο συνάδελφός μου και στη δικηγορία και τέως όσον αφορά εγώ, εμένα, στην αυτοδιοίκηση, λοιπόν, που σημαίνει ότι, δεν είναι μόνο ανανεωτική η κουβέντα, αλλά είναι και ανακυταρική. Γιατί αλίμονο στην ανανέωση που γίνεται με παλιά κύτταρα σημαίνει βάλτωση. Ενώ με νέα κύτταρα σημαίνει πραγματική ανανέωση. Πολύ, πολύ εύστοχο αυτό. Θα το χρησιμοποιήσω και εγώ με την αδειά σας καμιά φορά. Κύριε Κυριζήρη, τι λέτε? Κύριε Νικολαίδη, εγώ να σας πω δύο λόγια. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Καπετανόπουλο, αλλά να σας πω και δύο σημεία που στάθηκα εγώ όταν πήρα, όταν έγινε αλήπτης αυτής της επιστολής και συμφώνησα απόλυτα μαζί τους. Και μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, είπατε εσείς ότι δεν γράφουμε συνήθη πράγματα. Μπορεί να μην είναι συνήθη αυτά που γράφουμε, αλλά δεν είναι τουλάχιστον ψεύτικα. Είναι πράγματα τα οποία σχολιάζει όλη η κοινωνία και όλα τα μέλη του κόμματος. Ποια ήταν λοιπόν τα δύο τα σημεία? Ότι η εκλογή αυτή του αρχηγού, αυτό το πρόεδρο θα προκύψει από τις εκλογές της 22ης Νοεμβρίου, είναι πάρα πολύ σημαντική για τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα κομβικό σημείο για την παράταξη και πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Το δεύτερο σημείο είναι, εκεί που αναφέρεται η επιστολή που έχουμε συντάξει, που έχουμε συνυπογράψει μάλλον όλοι, ότι διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ένα τέλος της μεταπολίτευσης, όπως την έχουμε ορίσει μέχρι τώρα. Και επομένως, εγώ αυτά τα πίστευα και τα λέω εδώ και πολύ καιρό, γι' αυτό σας λέω με πολύ χαρά και στάθηκα σε αυτά τα δύο σημεία, ώστε να δώσω με χαρά και σε εγρήγορση την υπογραφή μου. Τι έχει κερδίσει η Νέα Δημοκρατία σε όλα αυτά τα χρόνια της μεταπολίτευσης στην αντίληψη του κόσμου? Έχει ταυτιστεί απόλυτα με το ΠΑΣΟΚ, έχει ταυτιστεί απόλυτα με κάτι παλιό, με κάτι, αν θέλετε, πολλές φορές διεφθαρμένο. Αυτό το πράγμα πρέπει να απαντήσουμε εμείς σήμερα. Και όχι μόνο να το απαντήσουμε, να το απαντήσει και ο επόμενος αρχηγός που θα έχουμε και να το αποδείξει και στην πράξη, όχι μόνο στα λόγια, και στην πράξη. Επομένως, αυτή η έκκληση που απευθύνουμε είναι μια έκκληση, όπως είπε και ο πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, ο κ. Καπετανόπουλος, είναι μια πράξη, είναι μια έκκληση για το μέλλον. Γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να αποχαρακτηρίσουμε αυτό που μας θεωρεί η κοινωνία ως παλιό, γιατί εμείς πιστεύουμε ότι δεν είμαστε. Γι' αυτόν τον λόγο και προβαίνουμε σε όλες αυτές τις ενέργειες. Να αποχαρακτηρίσουμε την ταύτιση που έχουμε με άλλους πολιτικούς σχηματισμούς, οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο τυράννησαν τον τόπο με τη διαφθορά και όλα τα υπόλοιπα που έχουμε ζήσει τις τελευταίες δεκαετίες, και να κοιτάξουμε μπροστά. Ωραία το λέτε. Και ωραία το παρουσιάζετε. Ωστόσο, πιστεύετε ότι υπάρχει μια τέτοια κοινωνική δυναμική που θα επέτρεπε στη Νέα Δημοκρατία να ξαναγίνει πρωταγωνίστρια των γεγονότων? Πιστεύω απόλυτα ότι μπορεί να δημιουργηθεί, κύριε Νικολαίδη. Δεν θα σας πω αν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μεταλλαχθεί μέσα σε λίγους μήνες. Κερδίζει βέβαια τις εκλογές, απολαμβάνει την εμπιστοσύνη του κόσμου. Πιστεύουμε ότι στο επόμενο καιρό θα έχει αρκετά μεγάλη φθορά, γιατί άλλα έχει υποσχεθεί κατά καιρούς, άλλα μπορεί να πράξει. Ο μόνος σοβαρός πόλος αυτή τη στιγμή, ευρωπαϊκός, ο οποίος μπορεί να διαδραματίσει ένα ρόλο, είναι η Νέα Δημοκρατία. Απαλλαγμένη όμως από βαρύδια και ιδεολογικά και αν θέλετε και προσωπικά. Γιατί μιλάει και η επιστολή για συνολική οργανωτική δομή, για ανανέωση της οργανωτικής δομής του κόμματος, της ιδεολογίας και όλων των οργάνων και της λειτουργίας όλων αυτών. Γιατί και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό. Δεν αρκεί μόνο να βγούμε και να πούμε ότι εμείς πια λέμε ένα τέλος στη διαφθορά, λέμε ένα τέλος σε κέντρα εξουσίας, λέμε ένα τέλος σε όλα αυτά που μας
ταλαιπωρήσαν τις τέσσερις τελευταίες δεκαετίες κατά την περίοδο της μεταπολίτευσης. Πρέπει να το δείξουμε στην πράξη. Και πώς θα το δείξουμε στην πράξη, μόνο με ανανέωση και ανασυγκρότηση. Κύριε Καπιτανόπουλε, αυτά που ακούγονται είναι εξαιρετικά σημαντικά, αλλά μήπως η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει κατά κάποιο τρόπο την επαφή της με την κοινωνία, με τα ευρύτερα στρώματα που την είχαν αντιληφθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια ως ένα κόμμα της σοβαρότητας, της ουσίας, μακριά από το λαϊκισμό και μακριά και από τις μνημονιακές επιβουλές. Μήπως δηλαδή έχει χαθεί αυτό το στοιχείο το οποίο συνέδε τη Νέα Δημοκρατία με το μεγαλύτερο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας και όχι μόνο με το 28% που την ψήφισε στις τελευταίες εκλογές. Κύριε Νικολαίδη, στην Ελλάδα έχουμε διαμορφώσει μία αντίληψη η οποία δεν είναι αποτέλεσμα χθεσινών ή προχθεσινών πολιτικών εξελίξεων, αλλά μιας ολόκληρης σειράς δεκαετιών μέσα στις οποίες η κεντροδεξιά παράταξη λησμόνησε τον ιδεολογικό της λόγο, λησμόνησε την ταυτότητά της, άφησε χώρους να κυριαρχηθούν από ιδέες οι οποίες σε όλον τον πλανήτη θεωρούνται παροχημένες και συντηρητικές και η ίδια εγκολπώθηκε την έννοια του συντηρητισμού χωρίς να είναι αυτή η εξουσία στον τόπο μας. Ως εκ τούτου, εάν έχει υποστεί μία φθορά, προσωπικά εκτιμώ ότι δεν μπορεί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα αυτή τη φθορά να την αναστρέψει και δεν μπορεί χωρίς υδρότα, κόπο και αίμα, δικό της εσωτερικό, να φτάσει σε ένα επίπεδο στο οποίο να ξανακερδίσει παλαιά κεκτημένα μέσα στη συνείδηση του λαού. Είναι ανάγκη λοιπόν αυτό το οποίο λέμε σε ένα σημείο σε αυτήν την επιστολή, ότι δεν τελειώνουν όλα με την εκλογή Προέδρου, αλλά αυτή η παρέμβασή μας συνεχίζεται κυριότατα και το ενδιαφέρον μετά από αυτήν και επίσης για τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με ένα κόμμα αρχών και με ένα κόμμα συγκεκριμένης σαφούς ιδεολογίας. Εάν λοιπόν αυτά τα πράγματα δεν κατορθώσουν να γίνουν προσιτά και αγαπητά στον κόσμο, στον Έλληνα, στον πολίτη και πιστευτά όσον αφορά την αλήθεια των εμπεριεχομένων ιδεών, τότε βεβαίως και στην Ελλάδα θα είμαστε το μοναδικό φαινόμενο από όλη την Ευρώπη, η μόνη χώρα η οποία θα θεωρεί την ηθική αριστερή και την κυβέρνηση την πρώτη ή δεύτερη αριστερά, να είμαστε εμείς. Όλος ο πλανήτης κινείται, όχι τις υπερβολές του νεοφιλελευθερισμού, δεν λέμε για τέτοια πράγματα, δεν λέμε για τον άκρατο καπιταλισμό, δεν λέμε για αυτά, αλλά μιλάμε για μια συγκεκριμένη κεντροδεξιά πολιτική που διέπει όλη την Ευρώπη και εμείς πηγαίνουμε προς την αντίθετη πλευρά. Αυτό είναι και κατόρθωμα της ίδιας της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό ακριβώς. Η Νέα Δημοκρατία οφείλει, δεν έχει καταδείξει τη διαφορετική πολιτική. Οφείλει λοιπόν μερικά πράγματα, όπως είπε και προηγουμένως ο συνάδελφός μου, κάποια πράγματα να τα αναδείξει, να τεκμηριώσει ξανά τον λόγο τον πραγματικό και σιγά σιγά να κατακτήσει αυτές τις βονοκορφούλες που είναι ανάγκη. Τώρα όμως λέτε σιγά σιγά να τα αναδείξει. Μήπως είναι το πρόβλημα πιο βαθύ? Για να αναδείξεις κάτι πρέπει να υπάρχει και να το βγάλεις προς τα έξω. Μήπως αυτά τα στοιχεία τα ιδεολογικά, τα καθαρά ιδεολογικά στοιχεία της κεντροδεξιάς, μήπως δεν υπάρχουν κιόλας σήμερα στον κορμό της Νέας Δημοκρατίας? Μήπως τα τελευταία μνημονιακά χρόνια, γιατί το αντιλαμβανόμαστε σε μερικές πτυχές της πολιτικής αυτό, μήπως έχουν λιάνει όλες τις ιδεολογικές άκρες και αιχμές και μήπως τα μνημονιακά κόμματα είναι περίπου το ίδιο σε ό,τι αφορά την πολιτική τους και την εφαρμογή τους? Οπότε δεν υπάρχει κάτι για να αναδειχθεί. Υπάρχει εκτός από το ΚΚΕ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και από τη Χρυσή Αυγή μη μνημονιακό κόμμα πλέον, στο Κοινοβούλιο των Ελλήνων? Πλέον όχι. Όχι. Ταυτίστηκε η Νέα Δημοκρατία με τα μνημόνια και το κατεστημένο των τελευταίων 30 ετών στην προεκλογική περίοδο από πλευράς του νικητή των εκλογών. Τα 30 χρόνια κατεστημένο. Προς τη Νέα Δημοκρατία το έλεγε. Δεν το έλεγε προς το Πασόκ που ήταν από τα 30 τα 24.
ως εκ τούτου. Καλώς ή κακώς, όμως πέρασε αυτό. Ναι, ως εκ τούτου τι χρειάζεται. Χρειάζεται να εκφραστεί λόγος ο οποίος αυτή την εικόνα θα πρέπει να την ανατρέψει. Να αποδώσει την αλήθεια. Δεν είναι δυνατόν εάν είσαι αριστερός και λες εγώ επειδή είμαι αριστερός έχω τεκμήριο ηθικής, αγωνιστικότητος, φιλοπατρίας και γι' αυτό το λόγο εάν ψηφίζω μνημόνιο είναι καλό, ενώ αν είναι από εκείνη την πλευρά που είναι το κατεστημένο των 30 ετών είναι κακό. Αυτά τα πράγματα λοιπόν είναι άλοθη κύβδηλα και διλήμματα που έχουν απευθυνθεί στον ελληνικό λαό με τσιτάτα και με ετικέτας. Πρέπει να μπούμε στην ουσία, να αφήσουμε τα περιτυλίγματα και να προσπαθήσουμε με πραγματικό ενδιαφέρον για τον τόπο. Πρώτα απ' όλα είναι η Ελλάδα, κύριε Νικολαίδη. Ούτε τα κόμματα, ούτε κανένας πρωθυπουργός και τα λοιπά και αρχηγοί. Η Ελλάδα μας είναι πρώτη. Και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση. Εμπροστά σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, το κόμμα της κεντροδεξιάς, το οποίο έχει ευθύνη για σημαντικότατες επιλογές σε αυτόν τον τόπο, πρέπει να σκύψει μέσα του και να κατορθώσει να ξαναβοηθήσει τον τόπο, όχι από την άρνηση ή από συμπεριφορές αντίθετες προς την κυβέρνηση, αλλά από πρωτοβουλίες και δικές της, οι οποίες θα είναι αυτύπαρκτες και αυτονόητες. Μάλιστα. Κύριε Γκριζίδη, νομίζω ότι αυτή η ιστορία με το μνημόνιο έχει κόψει λιγάκι το πολιτικό σκηνικό, έτσι, πριν και μετά. Είναι, όπως λέμε, τη χρονολογία προ Χριστού και μετά Χριστόν. Έτσι έχουμε τώρα τις πολιτικές προ-μνημονίου και μετά-μνημονίου. Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία ήταν η πρώτη που εγκλωβίστηκε σε αυτό το δίλημα, το διχασμό, κύριε Νικολαίδη. Και αυτό ίσως, αν θέλετε, το πλήρωσε και το πληρώνει ακόμα μέχρι τώρα. Στην αρχή εμφανίστηκε ως αντιμνημονιακή, μετά εμφανίστηκε ως μνημονιακή, ταυτίστηκε, όπως είπε ο κύριος Καπετανόπουλος, με όλο το προηγούμενο, με όλη τη μεταπολίτευση. Δεν μπόρεσε ποτέ να φύγει από αυτό το δίλημα. Και πραγματικά πολιτεύτηκε και τις τελευταίες πολιτικές εκλογές πάλι με αυτό το δίλημα. Με το πόσο σωστά έπραξε αυτή και κυρίως με το πόσο κακή είναι η άλλη. Και αυτό γιατί έγινε. Γιατί πραγματικά όπως απευθύνουμε, όπως λέμε και εμείς στην έκκλησή μας, πρέπει να οριοθετηθούν πάλι οι αρχές και η ιδεολογία, να γίνει όλη η ανασύσταση. Δεν μπορούμε άλλο να πολιτεύεται το μεγαλύτερο για εμάς, με τις ορθότερες επιλογές αυτές τις τελευταίες δεκαετίες κόμμα, η κεντροδεξιά, με το πόσο κακή μπορεί να είναι κάποιοι άλλοι αν τυχόν πάρουν την εξουσία. Πρέπει να έχει δική της ιδεολογία, δικές της εκλογές. Επειδή θέλω να σας πάω λιγάκι και στα εσωκομματικά, σε ό,τι αφορά την εκλογή του Προέδρου, θέλω λιγάκι να δούμε τις σημερινές δηλώσεις που έκανε τόσο ο κ. Μημαράκης, όσο και ο κ. Τζιτζικώστας. Για να τις σχολιάσουμε, να τις δούμε παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από την επομένη των εκλογών οι μύθοι που είχε χτίσει ο ΣΥΡΙΖΑ καταραίουν με πάταγο και αποκαλύπτεται μέρα με τη μέρα ότι οι συνεταίροι ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καμένος έστησαν μια αδίστακτη, κατά τη γνώμη μας, πολιτική απάτη. Αποδεικνύεται ότι ο κύριος Τσίπρας μεταλλάχθηκε πλήρως και έγινε και μνημονιακότερος των Τροϊκανών. Το νομοσχέδιο που συζητούμε σήμερα είναι άλλη μια απόδειξη. Η αυτοδιοίκηση είναι ο θεσμός εκείνος που μπορεί να υποστηρίξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ανάπτυξη στη χώρα και την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη με αποτέλεσμα. Αυτό που χρειάζεται όμως είναι η κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην αλλαγή του Καλλικράτη, στη βελτίωση του Καλλικράτη και βέβαια στην αποδέσμευση κονδυλίων τα οποία θα υποστηρίξουν τις αρμοδιότητες της αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού δήμων και περιφερειών, προκειμένου αυτές να μπορούν να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους και να φέρουν μετρήσιμο και ουσιαστικό αποτέλεσμα στους συμπολίτες μας. Η πραγματικότητα είναι ότι οι δήμοι και οι περιφέρειες της χώρας έχουν ένα εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό που δουλεύει κάτω από πολύ αντίξωες συνθήκες. Και αυτό πρέπει να βελτιωθεί άμεσα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Αν μπορούμε να κάνουμε ένα σχόλιο σε ό,τι αφορά τις μέχρι τώρα παρεμβάσεις του Βαγγέλη Μημαράκη, θα δούμε ότι όλες του οι δημόσιες παρεμβάσεις γίνονται αντιπολιτευτικά. Δηλαδή, όταν βρίσκει κάμερα ή όταν μιλάει δημόσια, πέφτει πάνω στον Τσίπρα. Αυτό νομίζω ότι είναι μια στρατηγική του κυρίου Μημαράκη, καθώς πηγαίνουμε προς τις εκλογές, να δείχνει ότι αυτός υπολογίζει πολύ περισσότερο στο να κάνει καλά τη δουλειά την οποία έχει αναλάβει να κάνει.
και όχι να προχωρά σε κάποιες άλλες διατυπώσεις που θα τον βοηθούσαν και στην προεκλογική του εκστρατεία. Αυτό είναι το δικό μου σχόλιο, κύριε Καπτανόπουλε. Από την άλλη, ο κύριος Τζικώστας σήμερα βλέπουμε ότι συνεχίζει κάποιες επαφές που κάνει με μαζικούς φορείς, το φορέα της αυτοδιοίκησης, με κάποιους φορείς της υγείας κτλ., προκειμένου να περνάει και κάποια από τα μηνύματα τα οποία έχει. Αυτά σε ό,τι αφορά τα βίντεο που παρακολουθήσαμε. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω και τους δύο, εάν είστε ικανοποιημένοι από την μέχρι τώρα πορεία σε ό,τι αφορά το κλίμα και τις συμπεριφορές για αυτή την κορυφαία διαδικασία της εκλογής του Προέδρου. Κύριε Καπτανόπουλε. Να ξεκινήσω από το τελευταίο και να πω ότι όχι, δεν είμαι ευχαριστημένος. Αν χρειαστεί να κάνουμε ανάλυση, θα πρέπει να μιλήσουμε επί ώρα. Το γεγονός ότι υπάρχει μια πολυφωνία από πλευράς υποψηφίων είναι ένα θετικό, ερμηνεύεται από τη μια μεριά θετικό, γιατί εκφράζονται όλες οι τάσεις που μπορεί να υπάρχουν μέσα στο πραγματικά αυτό μεγάλο κόμμα της κεντροδεξιάς. Από την άλλη πλευρά όμως καταδεικνύει ότι δεν θέλει και τόσο ιδιαίτερα προσόντα για να αποφασίσει κάποιος και να πει ότι κάνω για να γίνω αρχηγός αυτού του μεγάλου κόμματος το οποίο ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής κτλ. Κτλ. Έχω λοιπόν την πεποίθηση ότι θα μπορούσε να είναι διαφορετικά τα πράγματα όσον αφορά την προεκλογική αυτή εσωκομματική της Νέας Δημοκρατίας περίοδο. Από πλευράς των δύο υποψηφίων που δείξατε και τους οποίους συνδέομαι με φιλία πολύ μεγάλη, πολύ μακρόχρονη, με τον Βαγγέλη το Μαϊμαράκη, από αυτά που σας ανέφερα προηγουμένως για αρχές και θέσεις ήταν στην ίδια παρέα και τα είχαμε πει από το 1976. Τον Απόστολο, τον Τζιγκώστα, βέβαια τον γνώρισα μεταγενέστερα. Έχω δει και χαρακτηριστικά ωραία ενσταντανέ μαζί του σε κοινές πολιτικές ομιλίες. Θα ήθελα να πω ότι ο ένας ακούστηκε να ομιλεί μέσα στο κοινοβούλιο, οπότε καταλαβαίνετε ότι ο λόγος εκεί πέρα έχει άλλα χαρακτηριστικά. Απευθύνθηκε προς τον Πρωθυπουργό της χώρας και τον έκρινε για δράσεις και συμπεριφορές ως Πρωθυπουργό και γι' αυτόν τον λόγο είχε αυτό το περιεχόμενο. Ο δε άλλος προφανώς σε σχετική ερώτηση δημοσιογραφική, σε ρεπορτάζ ή κάπου αλλού, τοποθετήθηκε σε σχέση με τα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι η δήλωση που έκανε αμέσως μετά την επίσκεψή του στο Δήμο Αθηναίων. Για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι, ακριβώς. Ως εκ τούτου, άλλο το περιεχόμενο των δηλώσεων ενός εκάστου δεν είναι για το ίδιο πράγμα. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Απλώς γι' αυτό και εγώ έσπευσα να παρατηρήσω ότι όλες οι δηλώσεις, όλες οι δημόσιες τοποθετήσεις του Μεϊμαράκη έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Από την ημέρα που ανέλαβε το. Από την ημέρα που ξεκίνησε η διαδικασία. Αυτό μπορούμε να το ερμηνεύσουμε για τον, και για έναν ακόμη λόγο. Δεν ξέρω αν καταχρώμε χρόνο, αλλά και για έναν ακόμη λόγο. Γιατί του δόθηκαν κάποιες μομφές κατά το διάστημα αυτό ότι υπήρξε συνενετικός σε σχέση με την. Με το μνημόνιο, με τον ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά της θέματα συνεργασίας, ότι μπορούσε να έχει και τα λοιπά. Και ως εκ τούτου ο άνθρωπος προσπαθεί και αυτή τη στιγμή να δείξει ότι ο κύριος εκείνο εκεί ήταν για τον Α λόγο η συμπεριφορά μου αυτή και ήταν μέσα από συλλογικές αποφάσεις και σήμερα που τα πράγματα οδηγούνται αλλιώς, έχουμε μπροστά μας άλλες θητείες και τα λοιπά, η απάντησή μου και οι θέσεις μου είναι αυτές τις οποίες σας δείχνουν τώρα. Κύριε Κυριζήρη, τι λέτε εσείς, είστε ικανοποιημένος? Μέχρι στιγμής τα πήγε καλά το κόμμα σας? Μέχρι στιγμής όσον αφορά αυτή τη διαδικασία καθόλου καλά. Κανείς δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος με αυτά που παρακολουθούμε στις τηλεοράσεις ή διαβάζουμε στις εφημερίδες και στο διαδίκτυο με τις φασαρίες και τα σκηνικά που διαδραματίζονται ενώπιον της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τους δύο υποψηφίους που μας δείξατε και τις δηλώσεις τους, ήταν αναμενόμενο, διότι σαφώς ο κύριος Μεϊμαράκης έχει μεταλλαχθεί θέλοντας να δείξει ότι πια δεν είναι συνενετικός. Και γιατί έχει ένα διαφορετικό κοινό απέναντί του, αυτή τη φορά είναι το κοινό της Νέας Δημοκρατίας και όχι ολόκληρη κοινωνία. Θέλει να δείξει, χρησιμοποιεί και βαρύτητα της εκφράσης, δεν τις είχα ακούσει, πολιτική απάτη είπε για τον κύριο Τσίπρα. Και θέλει να δείξει ότι είναι αυτός μες στο κοινοβούλιο, γιατί είναι το αδύναμο σημείο του κύριου Τζιτζικώστα. Ο κύριος Τζιτζικώστας, απ' την άλλη, επειδή όλη του η καμπάνια και όλη του ας το πούμε, η πρόταση θα στηρίζεται με την επαφή με την κοινωνία για όλα αυτά που λέγαμε. Κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Κατεβαίνει στην κοινωνία. Σήμερα συναντήθηκε με διάφορους φορείς. Προφανώς μετά από κάθε κάποια, μέρα, ναι. Μετά από κάποια συνάντηση μέρα. Με φορέα, έκανε την αντίστοιχη δήλωση για την αυτοδιοίκηση. Δεν θεωρώ ότι είναι κακό να πάμε σε μια θεματική ατζέντα για όλα τα θέματα
Και να μην μείνουμε στο θέμα του ΣΥΡΙΖΑ και του Τσίπρα. Αυτό που λέμε και στην επιστολή πρέπει να απαντηθούν μια σειρά θεμάτων σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Την άτυπη προεκλογική εσωκομματική περίοδο. Και γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει όλοι οι υποψήφοι, πέρα από το κοινοβούλιο και τις προσωπικές τους ομιλίες και συγκεντρώσεις και συναντήσεις τελεχών, πρέπει να βγουν είτε από κοινού, που θα ήταν ευχής έργων για όλους μας, είτε ξεχωριστά ο καθένας να δώσουν οριστικές απαντήσεις για μια σωρία ζητημάτων. Εδώ υπάρχει όμως μια ένσταση. Παρακαλώ. Η ένσταση μου είναι η εξής. Εάν μιλούμε για μια σοβαρή θεματική προσέγγιση ιδεολογικού περιεχομένου σε ένα κόμμα αρχών όπως είναι το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης, αυτή η προσέγγιση, η ανάλυση δεν μπορεί να γίνει ούτε επ' ευκαιρία των εσωκομματικών εκλογών, δεν πρέπει να γίνει επ' ευκαιρία των εσωκομματικών εκλογών, διότι ο διαβολάκος σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ πονηρός και επίσης δεν μπορεί να γίνεται σε επίπεδο είτε συνεντεύξεων είτε ρεπορτάζ κτλ. Δεν το λέω για να κατακρίνω την τακτική. Η τακτική είναι καλή, αναγκαία, χρήσιμη. Το λέω όσον αφορά το ότι ο χρόνος για να γίνει ιδεολογική συζήτηση, θεματική προσέγγιση της εφηρμοσμένης, της real politik, της εφηρμοσμένης πολιτικής σε ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία, είναι άλλος και όχι ο χρόνος της εκλογής των υποψηφίων αρχηγών. Θέλει ενός περισσότερο χρόνο και περισσότερο και άλλο τόπο. Διάθεση έτσι, ζήμωσης για να προχωρήσει μια τέτοια βαθιά συζήτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν μια όμορφη κουβέντα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε σε λίγο για τα επόμενα θέματα της σημερινής εκπομπής.